Απόψε είναι και τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του εδώ, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να έρθουμε λίγο σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Θέλω να έρθουμε στο θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ποια είναι η σχέση σας με τα μέσα ενημέρωσης, γιατί έχω ακούσει αρκετά στελέχη σας, αλλά και εσάς, να ασκείτε δρυμία κριτική για αρκετά μέσα ενημέρωσης. Πιστεύετε δηλαδή ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τα λεγόμενα μεγάλα κανάλια, τα εκδοτικά συγκροτήματα, τα μεγάλα υποτίθεται κτλ., είναι απέναντί σας, σας κάνουν πόλεμο, φθοράς? Πώς το βιώνετε? Κύριε Λιάτσο, σε μια προηγούμενη συνέντευξή μου χαρακτήρισα αυτό το φαινόμενο που υπάρχει στη χώρα με την συσσόρευση τόσο μεγάλου αριθμού μέσων ενημέρωσης, δύναμη πυρός εναντίον της κυβέρνησης, ως φαινόμενο πειράματος μεταδημοκρατίας. Δηλαδή, θέλουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, αλλά και αυτοί οι οποίοι κατά καιρούς έχουν ευνοηθεί από το παλιό πολιτικό κατεστημένο, ίδιο επιχειρηματικά συμφέροντα που ελέγχουν μέσα ενημέρωσης και που έχουν ειδικούς σκοπούς να το κάνουν, να διαμορφώσουν τη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών μέσα από τον έλεγχο της πληροφόρησής τους, για να στρέψουν εναντίον μας και εναντίον μου το μοναδικό όπλο που έχω εγώ, που δεν είναι τα ΜΜΕ ούτε οι επιχειρηματίες, αλλά είναι κόσμος. Ο κόσμος, οι πολίτες. Και θεωρώ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ιδίως συνέβαινε και πριν φυσικά, έτσι, θυμηθείτε τον τρόπο με τον οποίο η πλειονότητα των συστημικών μέσων επικροτούσε και στήριζε τις κυβερνήσεις των μνημονίων και συγκρίνεται με τον τρόπο με τον οποίο φέρονται στη σημερινή κυβέρνηση. Δεν θα τα ξεχάσει αυτά ο ελληνικός λαός. Δεν θα ξεχάσει ο ελληνικός λαός τον ρόλο που έπαιξαν τότε μέσα ενημέρωσης, που λιδωρούσαν τους πολίτες που αντιστεκόντουσαν, που διαφωνούσαν, που διαμαρτύρονταν, που γέμιζαν, πλημμύριζαν το Σύνταγμα και έβγαιναν οι ρεπόρτερ και έλεγαν ότι βλέπουμε γύρω στους 200-300 διαδηλωτές, ενώ είχε πάνω από 20-30.000. Δηλαδή, όλα αυτά τα έχει ζήσει ο ελληνικός λαός και την καθημερινή επίκληση εγκεφάλου για το ότι εμείς φταίμε, μαζί τα φάγαμε. Τα ζήσει αυτά ο ελληνικός λαός. Αυτοί λοιπόν ή κάποιοι από αυτούς θέλουν να επιστρέψει το παλιό πολιτικό σύστημα και συνεχίζουν όλα αυτά τα χρόνια έναν πόλεμο ιδιότυπο απέναντι στην κυβέρνηση. Σε όλους αυτούς βεβαίως ήρθε να προσθεθεί και ο στενός φίλος, κουμπάρος, συνεργάτης της οικογένειας Μητσοτάκη, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος αγόρασε ένα εκδοτικό συγκρότημα που πάντοτε έπαιζε σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα, αλλά πάντοτε ήταν στο χώρο του Δημοκρατικού Κέντρου και της Κεντροαριστεράς. Αντιδεξιό. Είναι αλήθεια αυτό, βέβαια. Και το μετέτρεψε σε ένα όργανο του κυρίου Μητσοτάκη, σε κίτρινο τύπο, που βγάζει διαρκώς fake και ψεύτικα πρωτοσέλιδα, ψεύτικες ειδήσεις, ψεύτικα πρωτοσέλιδα, διαμορφώνει την κοινή γνώμη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια τρομακτική δύναμη ισχύως μέσων ενημέρωσης στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Προφανώς δεν είναι όλα τα μέσα ενημέρωσης σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά και κάποια άλλα τα οποία ενδεχομένως προσπαθούν να κρατήσουν μια στάση λίγο πιο αντικειμενική, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δέχονται πιέσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, με το δεδομένο ότι θα είναι, λέει, την επόμενη μέρα πρωθυπουργός και θα τους συμπεριφερθεί αναλόγως. Και απειλούν και εκβιάζουν και κόβουν δημοσιογράφους. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Και την ίδια στιγμή που τα κάνουν όλα αυτά με σχέδιο, κατηγορούν και εμάς ως, με λένε, Μαδούρο της πολιτικής ζωής του τόπου. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο, το πείραμα της μεταδημοκρατίας όμως, ξέρετε, έχει ένα κίνδυνο. Το πειραματόζω να αντιδράσει ανάποδα. Δηλαδή, όταν κάτι ξεπερνά στα όρια και γίνεται εμφανής ο τρόπος με τον οποίο πας να χειραγωγήσεις και να καθοδηγείς τις μάζες, έτσι έγινε το 2015 τουλάχιστον. Πιστεύω ότι ήταν μία από τις αιτίες που κέρδισε ο Τραμπ στις ΗΠΑ, που δεν το συμπαθώ καθόλου σε ό,τι αφορά τις πολιτικές θέσεις, ενώ ως άνθρωπος έχει ενδιαφέρον, αλλά είμαι αντίθετος πολιτικά. Ναι. Αλλά αν το δείτε το φαινόμενο, γιατί κέρδισε ο Τραμπ στις ΗΠΑ, κέρδισε διότι τα συστημικά μέσα ήταν όλα με τη Χίλαρη. Λοιπόν, εγώ έχω το εξής καταπληκτικό, νομίζω, φαινόμενο. Είμαι πρωθυπουργός 4,5 χρόνια και δίπλα στον πολιτικό μου αντίπαλο
αν δεις ποιος είναι ο συστημικός, δεν είμαι εγώ συστημικός, εγώ είμαι αντισυστημικός. Λοιπόν, και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το πείραμα της μεταδημοκρατίας θα τους έρθει τούμπα. Θα έρθει τούμπα. Αυτά που υποστηρίζει ο επιχειρηματίας, και είναι μεγάλος επιχειρηματίας, επιφανής εφοπλιστής με πολλά πλοία εννοώ, και κατέχει βέβαια και ένα πολύ σημαντικό μερίδιο μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο κύριος Μαρινάκης, υποστηρίζει ότι υπουργός σας του πρότεινε να βοηθήσει ο κύριος Μαρινάκης έναν άλλο επιχειρηματία, τον κύριο Καλογρίτσα, για να πάρει τηλεοπτική άδεια. Όχι, ούτε καν υποστηρίζει αυτό. Δεν το υποστηρίζει. Διότι δεν έχει, λέει, τα αποδεικτικά στοιχεία. Ναι, ναι. Υποστηρίζει ότι συναντήθηκε με έναν επιχειρηματία και εικάζει ότι αυτός θα έρθε διότι του είπε ο παπάς να πάει. Όπως επίσης υποστηρίζει ότι εσείς τον πιέζατε, ναι, ναι, για να βάλει στα δικά του μέσα εφημερίδες κτλ. Δικού σας ανθρώπους, ναι, ναι, δική σας επιρροής, δημοσιογράφους, δηλαδή διευθυντές. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν μια βάση και να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Αν ο κύριος Μαρινάκης δεν ήταν ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει σοβαρούς λόγους να θέλει να παίζει αυτό τον ρόλο του δούριου ύπου μέσα από τα μέσα ενημέρωσης τα οποία ελέγχει για να πέσει η κυβέρνηση. Και το έχει πει άλλωστε και δημόσια και ο ίδιος. Και ο λόγος αυτός δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι έχει δεκάδες ανοιχτά θέματα με τη δικαιοσύνη. Και επειδή αυτή η κυβέρνηση ουδέποτε διανοήθηκε να παρέμβει στον χώρο της δικαιοσύνης υπέρ του ενός ή του άλλου επιχειρηματία, θεωρεί ότι χάνει χρόνο, και οι ανοιχτές υποθέσεις προχωράνε και κινδυνεύει. Και θέλει να κάνει το παν ώστε να εκλεγεί η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, διότι με την οικογένεια Μητσοτάκη έχουν στενές σχέσεις συνεργασίας και στον επιχειρηματικό χώρο. Σε ποιο κομμάτι, στον επιχειρηματικό? Δεν έχει σημασία τώρα εγώ να πω σε ποιο κομμάτι, αλλά αυτά είναι γνωστά. Αυτά είναι γνωστά στον ελληνικό λαό και στον κόσμο είναι γνωστά. Mm-hmm. Και γνωστά και στον κόσμο του Ολυμπιακού, έτσι, που είναι μια μεγάλη ομάδα. Μπορεί εγώ να μην είμαι Ολυμπιακός, αλλά το σέβομαι. Και είναι ένα σωματείο το οποίο έχει πολλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα και έχει μετατρέψει ένα ιστορικό σωματείο mm-hmm. σε μοχλό πίεσης mm-hmm. προκειμένου να διευκολύνει τους δικούς τους σχεδιασμούς. Και τα μέσα ενημέρωσης που έχει πάρει, 7 εφημερίδες ελέγχει. Ραδιοφωνικό σταθμό. Τώρα θέλει να πάρει τηλεοπτικό σταθμό. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς που ασχολείστε με τα μέσα ενημέρωσης. Είναι όλα ελληματικά. Τον εβάζουν μέσα κάποια εκατομμύρια ευρώ. Γιατί τα κάνει αυτά? Γιατί δαπανά αυτά τα χρήματα? Γιατί στείνει όλη αυτή την προπαγάνδα στήριξης της Νέας Δημοκρατίας? Πιστεύετε ότι έχει και πολιτικές φιλοδοξίες προσωπικά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας? Ξέρετε, αυτό θα ήταν υγιές. Αυτό θα ήταν υγιές. Θα ήταν υγιές να βγει και να πει μπαίνω στην πολιτική. Δεν έχει τις ικανότητες ή τις δυνατότητες να κερδίσει την κρίση των πολιτών, αλλά εν διάφορη περιπτώσει θα ήταν πιο υγιές να βγει και να πει αυτές είναι οι θέσεις μου, αυτές είναι οι απόψεις μου, ψηφίστε με, και όχι να προσπαθεί μέσα από πλάγιο τρόπο να υποσκάψει τους πολιτικούς αντιπάλους εκείνου που θέλει να υποστηρίξει. Να σας ρωτήσω κάτι. Μου λέει ο κόσμος και φίλοι μου και γνωστοί μου κτλ. Ο Τσίπρας με το επιχειρηματικό μπλοκ, με τους επιχειρηματίες, τι σχέσεις έχει? Βλέπετε επιχειρηματίες, μιλάτε με επιχειρηματίες, καλείτε κόσμο στο Μαξίμου να, προφανώς, να ανταλλάξετε απόψεις κτλ. Μα είναι δυνατόν? Εδώ βλέπω επιχειρηματίες από το εξωτερικό. Για όποιους θέλουν να έρθουν για επενδύσεις. Δεν θα βλέπω τους Έλληνες επιχειρηματίες. Θα ήταν αδιανόητο αυτό. Προφανώς. Το μεγάλο ερώτημα, κύριε Λιάτσο, το οποίο πρέπει να κάνετε στους πολιτικούς όταν τους έχετε απέναντί σας, δεν είναι αν βλέπουν έναν επιχειρηματία, είναι αν έχουν ευνοήσει με τις πράξεις τους έναν επιχειρηματία. Διότι εγώ θέλω να σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Για πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου, οι επιχειρηματίες είχαν μικρές κοινοβουλευτικές ομάδες στα κόμματα εξουσίας. Δικούς τους βουλευτές. Έλεγαν βουλευτές, δηλαδή. Τους είχαν, σε αυτό που λέμε στο payroll, είχαν βουλευτές. Δεν ξέρω που τους είχαν ή αν δεν τους είχαν, αλλά ελέγχανε βουλευτές μέσα στις κοινωνικές ομάδες. Και αν για ένα λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρατήσει στις πιο δύσκολες συνθήκες πίεσης και αυτή η κυβέρνηση άντεξε 4,5 χρόνια, είναι γιατί, και το οφείλω να το πω αυτό, οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ ήταν από άλλη πάστα. Θέλω να έρθουμε μπροστά λίγο.
Και καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω που έχετε μείνει αρκετή ώρα στη συνέντευξη, αλλά νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θέλει να ενημερωθεί από τον Αλέξη Τσίπρα για τις σκέψεις του, για το όραμά του αν θέλετε, και πώς βλέπετε την κατάσταση στον τόπο μας για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υποθετικό είναι το ερώτημα, αλλά θα το κάνω. Είμαστε τον Οκτώβριο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται πρώτο κόμμα. Με ποιους θα κυβερνήσετε? Θα κυβερνήσετε με το ΠΑΣΟΚ? Θα κυβερνήσετε με το ΚΙΝΑΛΕ, δεν κίνημα αλλαγής? Με το ΚΚΕ? Με ποια κόμματα είστε? Με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί ακούγεται και αυτό. Λέει, είναι και πιθανό, λέει, το σενάριο του μεγάλου συνασπισμού αλλά Γερμανία. Λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα να μην προτρέχετε. Είμαστε στο Μάιο, δεν είμαστε στον Οκτώβριο. Είναι δύσκολη ερώτηση. Όχι, δεν είναι δύσκολη ερώτηση. Εντάξει, η ερώτηση είναι υποθετική. Ναι, εντάξει. Αλλά η απάντηση όμως στην ερώτησή σας είναι η εξής. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Πάμε στις εκλογές με το ισχύον εκλογικό νόμο. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Δηλαδή, με αυτόν τον νόμο που δίνει 50 έδρες μπόνους. Στον πρώτο. Στον πρώτο. Στην πράξη, τι σημαίνει αυτό? Στην πράξη σημαίνει ότι ο πρώτος είναι πρώτος, όπως λένε στο MBA στην Αμερική. Ο δεύτερος τίποτα. Θα το λένε οι Αμερικάνοι. Ναι, στο MBA. Περίπου έτσι είναι όμως. Διότι μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις για 0,5% και να έχεις 50 άδρες διαφορά, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα λοιπόν μην έχετε αμφιβολία ότι με αυτόν τον εκλογικό νόμο ο πρώτος θα φτιάξει κυβέρνηση. Τώρα, άρα λοιπόν, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει τη δυνατότητα να φτιάξει κυβέρνηση. Να σας πω και κάτι άλλο. Η εκτίμησή μου είναι, έτσι όπως βλέπω την πόλωση κατά την οποία πηγαίνουμε, ένα νέο τύπο δικοματισμό εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πηγαίνουμε σε ευρωεκλογές και είναι τόσο πολλωμένο το κλίμα, φανταστείτε. Και θα γίνει σε εθνικές. Όταν το ερώτημα θα είναι ποιος θα κυβερνήσει. Και το ερώτημα δεν θα είναι θεωρητικό. Είναι, κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει αυτό το έργο, έρχεται η Νέα Δημοκρατία και εφαρμόζει μια εντελώς άλλη πολιτική. Έτσι. Δεν είναι. Αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση, δεν θέλω να προδικάσω, αλλά έχω την αίσθηση ότι το πολιτικό σκηνικό θα διαμορφωθεί πάλι στα πρότυπα που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου το πρώτο κόμμα δεν θα χρειάζεται πάρα πολλούς βουλευτές για να διαμορφώσει την πλειοψηφία. Μάλιστα. Αλλά λέω, μην προτρέχουμε, είμαστε στο Μάιο. Στο Μάιο, ψηφίζουμε, επαναλαμβάνω, ναι, με κρίσιμο το δίλημα για την επόμενη μέρα της χώρας. Είναι ευρωεκλογές, αλλά δεν ψηφίζουμε μονάχα γι' αυτό, με ευθύνη και της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, αλλά και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, όλων εκείνων που καιρό φυλαχτούν για να ακυρώσουν τα θετικά βήματα που έχει κάνει η ελληνική οικονομία και αυτή η κυβέρνηση και να ακυρώσουν τα θετικά μέτρα ελάφρυνσης στους πολλούς, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, όλα αυτά τα οποία υλοποιήσαμε, ψηφίσαμε και υλοποιούμε, αλλά και αυτά που θα έρθουν το 2020. Άρα λοιπόν, ας ξέρει ο καθένας και η καθεμιά, γιατί και ο πολίτης έχει ευθύνη για την πορεία της χώρας. Κύριε Πρόεδρε, τελευταίο ερώτημα θα σας κάνω. Θα ξαναψηφίσετε τον Παυλόπουλο, τον Προκόπη, για επόμενο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας? Και πάλι. Το έχω δηλώσει αυτό δημόσια. Δεν θα βγάλετε κάποια είδηση. Και το έχω δηλώσει δημόσια και στη Βουλή μάλιστα. Όχι γιατί όπως με κατηγορήσανε κάποιοι ήθελα να κάνω κάποιο επικοινωνιακό κολπάκι. Ακριβώς επειδή είναι γνωστό ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει, δεν του αρέσει και πάρα πολύ, τον είχε ψηφίσει την προηγούμενη φορά και θέλει να αφήσει ανοιχτό τη δυνατότητα να ψηφίσει κάποιον από τα μεγαλοστελέχη του ΚΙΝΑΛ για να τους πάρει μαζί τους σε πιθανότητα συγκυβέρνησης, αν είναι πρώτος, έτσι νομίζει. Δεν το έκανα γι' αυτό όμως. Το έκανα γιατί πιστεύω στα μεγάλα και κρίσιμα θέματα, εγώ το διαπιστώσατε αυτό και στη στάση μου στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν παίζω. Και δεν έπαιξα και δεν θα παίξω. Θεωρώ ότι ο Προκόπης ο Παυλόπουλος είναι ένας πρόεδρος που έχει τιμήσει με την παρουσία του το ρόλο. Τόσο σε ό,τι αφορά το εξωτερικό της χώρας, που όλοι τον αναγνωρίζουν ως έναν πρόεδρο ο οποίος με το παραπάνω στις δύσκολες στιγμές αποτέλεσε ένα σημείο θεσμικής σταθερότητας για τον τόπο, όσο όμως και στο εσωτερικό που κινείται με θεσμικότητα αλλά και με παρεμβάσεις σύμφωνες με το πνεύμα της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινής γνώμης εκεί όπου χρειάζεται να παρέμβει. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Κόντρα, στην εκπομπή μου.
νομίζω ότι δώσατε την δυνατότητα και την ευκαιρία στους τηλεθεατές μας, στις τηλεθεατές εκπομπής, να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα, αφόσον άκουσαν τις δικές σας τοποθετήσεις σχεδόν για όλα τα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που μου δώσατε. Δεν υποτιμώ καθόλου την σημασία που έχουν και μέσα ενημέρωσης τα οποία δεν είναι mainstream να παίζουν ρόλο, να διαμορφώνουν, να ενημερώνουν τους πολίτες. Μακάρι να είχαμε αυτή τη δυνατότητα της συζήτησης και με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Είχα ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη να κουβεντιάσουμε ανοιχτά, δεν το δέχτηκε. Είναι και ένα δείγμα και αυτό του φόβου που έχει απέναντι στα επιχειρήματα και της ιτοπάθειας ίσως που τον διακρίνει το τελευταίο διάστημα. Όμως νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και νομίζω ότι οι τηλεθεατές έχουν βγάλει συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Φίλες και φίλοι, πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και επιστρέφουμε.